εδώ στο Διακή Συζήτηση. Όπως πράττουμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες με φόντο και τις εκλογές της 21 του Μάη, φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Ιγουμενίδη, βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Την καλησπέρα μου, κύριε Ιγουμενίδη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Γιώργο Λογιάδη, βουλευτή Ηρακλείου Μέρα 25. Τι κάνετε, κύριε Λογιάδη? Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση εσάς και τον βιβλίο σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ξέρετε, έχω ετοιμάσει μια συγκεκριμένη ατζέντα με συγκεκριμένες θεματικές, αλλά επειδή είμαστε ζωντανή εκπομπή και επειδή προηγήθηκε ένα θέμα που έχει να κάνει με το αργαλοχώρι, που έχει να κάνει με ανθρώπους που πραγματικά αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, όσοι έχουν απομείνει στην περιοχή, καθώς είναι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί που έχουν απομακρυνθεί από την ευρύτερη περιοχή και στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Γουμενίδη. Αλλά δεν θα ήθελα λίγο να στρέψουμε τα βέλη όπως περιμένω και όπως περιμένουν και οι τηλεθεατές προς την κυβέρνηση. Αλλά αναφέρθηκα σε παθογένειες, αναφέρθηκα σε ολιγορία, αναφέρθηκα σε γραφειοκρατία. Ζητήματα τα οποία δεν λύθηκαν ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, για το πρόβλημα που υπάρχει, δηλαδή το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το σεισμό στο Αρκαλοχώρι και το πώς αντιμετωπίστηκε από την πλευρά της πολιτείας, εντάξει, τώρα δεν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε απάντηση, για παράδειγμα, υπάρχει όντως ο τρόπος με τον οποίο στην καταστροφή που υπήρξε και στη Μάνδρα και στο Μάτι, μιλάω για δύο φυσικές καταστροφές, ναι, που υπήρξαν και τραγωδίες. Όπως και στα Τέμπη είχαμε την πρόσφατη τραγωδία. Όχι, μιλάω για τις. Ναι, εσύ μιλάτε για φυσικές καταστροφές. Εγώ θέλω να μιλήσω για τις φυσικές καταστροφές και την αντίδραση της πολιτείας, η οποία υπήρξε. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί. Η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτή τη στιγμή είναι ο ορισμός του εμπεγμού από την πλευρά της ιατρικής πολιτείας. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, δεν είναι ότι δεν ξέρουμε πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή το ότι καθυστερούν, για παράδειγμα, οι εκτιμήσεις των ζημιών. Υπάρχουν προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Εγώ δεν πάω πουθενά άλλου. Δεν λέω δηλαδή τι λένε τα κόμματα, τι λένε. Υπάρχουν οι προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί δεν εισακούγονται. Υπάρχουν οι προτάσεις των κατοίκων, των συλλογικοτήτων της περιοχής. Δεν είναι προφανώς ο κεντρικός ομιλητής είναι ο σύλλογος του Σπουργκρίφτων, αλλά υπάρχουν που έχουν προτάσεις. Τις προτάσεις αυτές όλα τα στελέχη, τα κυβερνητικά που πέρασαν, τις έχουν ακούσει. Υπάρχει σχεδιασμός συγκεκριμένος αν την επομένη των εκλογών με τον ΑΒ τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην εξουσία για την συγκεκριμένη περιοχή? Βεβαίως. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι χρειάζεται να δούμε συνολικά την αναβάθμιση, την ανάταξη των όλων των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν και την αναβάθμιση της περιοχής. Δηλαδή, μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Μέτρα άμεσα για την θεραπεία όλων των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στις κατοικίες. Μέτρα για την ανάπτυξη όλης της περιοχής και μάλιστα στην προοπτική, αν το θέλετε, και με την προοπτική του νέου αεροδρομίου, στην προοπτική της όλης ανάταξης της περιοχής, νέο οδικό δίκτυο, προσέγγιση στο αεροδρόμιο, το ίδιο το αεροδρόμιο και τα έργα που χρειάζεται να γίνουν εκεί. Έχουμε δηλαδή και μια ευκαιρία ούτως ή άλλως για να δώσουμε και να όλα τα οικονομικά κίνητρα για την αναθερμανθεί γενικά και να πάρει. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορεί να αφήνει μάλιστα την περιοχή να ερημώνει. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένα ξεχωριστό στοιχείο και είναι τουλάχιστον στο δικό μας το πρόγραμμα όσον αφορά τις υποδομές στην Κρήτη η περιοχή της καρδιάς του νομού Ηρακλείου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Ένα σχόλιο και από τον κύριο Λογιάδη. Κύριε Λογιάδη, έχετε βρεθεί στην περιοχή, το γνωρίζω, έχετε συνομιλήσει με κατοίκους. Από την πρώτη στιγμή του σεισμού βρεθήκαμε στην περιοχή και προσωπικά και ως Μέρα 25 και πρόσφατα που ήρθε ο Γιάννης Βαρουφάκης στην Κρήτη, επισκεφθήκαμε το Αρκαλοχώρι, η κατάσταση προχωράει όλο και πιο χειρότερα. Στην αρχή που είχε έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, είχε πει στον κύριο στο Αρκαλοχώρι, είχε έρθει μία μέρα μετά τις φρεγάτες, αν θυμάστε τις γαλλικές. Είχε πει και φρεγάτες και ανοικοδόμηση. Φρεγάτες θα πάρουμε, αεροπλάνα παίρνουμε, όλα αυτά τα κάνουμε, ανοικοδόμηση γιοκ. Και μάλιστα λένε οι άνθρωποι, ακόμη λέει και εγγόνια θα γεννηθούν στα κοντέινερ μέσα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα. Γίνονται πληστηριασμοί αυτή τη στιγμή πρώτη κατοικία στο Αρκαλοχώρι, σεισμόπληκτων. Γίνονται δεσμεύσεις λογαριασμών. Δεν δίδονται επιδόματα, δεν δίδεται κανένα βοήθημα. Μάλιστα μας αναδεικνύει ο δήμαρχος της περιοχής ότι έχουν ένα μόνο μηχανικό, ένα μόνο αρχιτέκτονα σε όλο το Δήμο και μέσα σε ένα Δήμο που χτίζουν το αεροδρόμιο που έχουν και τους σεισμούς. Οι Δήμοι έχουν απαξιωθεί. Τα πάντα έχουν απαξιωθεί στον Δήμο αυτό. Άρα λοιπόν
Δεν προσδοκούμε πολλά πράγματα από εκεί πέρα. Είναι, η κατάσταση βγαίνει συνέχεια πιο δύσκολη, χειρότερη, ξεχασμένη από το Θεό. Άνθρωποι ενός κατώτερου Θεού, θα λέγαμε πραγματικά, και είναι ντροπή αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Και όχι μόνο εκεί, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως ήταν στη Σάμο. Διότι και στη Σάμο και αλλού είχαμε σεισμούς και τίποτα δεν έχει γίνει. Να πάμε λίγο στην προεκλογική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με ένα βασικό σχόλιο, κύριε Γουμενίδη, που έχει να κάνει με το διακύβευμα των εκλογών. Τι διακυβεύεται λοιπόν στις εκλογές και για ποιο λόγο ένας πολίτης να συμμετέχει σε αυτή την εκλογική διαδικασία? Ένας πολίτης πρέπει να συμμετέχει σε αυτή την εκλογική διαδικασία, γιατί πράγματι κρίνεται. Βέβαια, θα μου πει κανείς, σε κάθε εκλογική μάχη έχει στον χρόνο που γίνεται την βαρύτητά της, τη σημασία της. Σε αυτές τις εκλογές λοιπόν κρίνεται η συνέχεια της πορείας της χώρας. Θα συνεχίσουμε με αυτήν την καταστροφική πορεία της οικονομίας, όπου οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι, μία χούφτα ανθρώπων έχουν γίνει πλουσιότεροι, κερδοσκοπώντας σε βάρος όλης της κοινωνίας. Θα συνεχίσουμε με αυτήν την κατάσταση όπου μετά το 15ήμερο, 20ήμερο δεν φτάνει, αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε χρήματα δανεικά από το επόμενο μηνιάτικο. Θα συνεχίσουμε σε αυτήν την κατάσταση του αυταρχισμού, της παραβίασης της δημοκρατίας. Ζήσαμε μια σειρά γεγονότα, παρακολουθήσεις, κρατικό αυταρχισμό και ανέτιο πολλές φορές. Θα συνεχίσουμε έτσι λοιπόν ή θα πάμε σε μια κατάσταση, σε μια πορεία ανάκτησης της εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα συλλογικών συμβάσεων, όπου το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα προστατεύει, θα λειτουργήσει, θα επαναλειτουργήσει, θα προστατεύει τους εργαζόμενους. Θα συνεχίσουμε σε μια πορεία όπου ουσιαστικά αυτοί οι λίγοι που μέχρι τώρα κερδοσκοπούσαν σε βάρος της κοινωνίας θα πληρώσουν. Θα συνεχίσουμε σε μια κατάσταση αποκατάστασης, ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας, της δημόσιας παιδείας, της... Υπάρχει μια γενικότερη, ξέρετε κάτι όμως, υπάρχει μια γενικότερη σύγχυση στις τάξεις του εκλογικού σώματος, των πολιτών. Ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, ποιο είναι το προγραμματικό πλαίσιο, ποιος θα φανεί συνεπής των εξαγγελιών του και όλων όσων έχει πει πριν τις εκλογές. Δεν βοηθάει αυτό το κλίμα γενικά. Το θέμα είναι το κλίμα. Κυβέρνηση ιτημένων. Ο άγνωστος Χ, προοδευτική διακυβέρνηση. Για να έχουμε λοιπόν με μια κουβέντα και να μην επαναλάβω όσα είπα, ναι, μια κυβέρνηση με προοδευτικό προσανατολισμό, ναι, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το πρώτο. Να βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Να βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι, πρέπει να είναι το πρώτο μήνυμα της κάλπης. Δεύτερον, θέλουμε. Αυτό είναι και η πρώτη προϋπόθεση. Αν βγει δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να υπάρξει μια προοδευτική σύμφωνα με εσάς για κυβέρνηση? Αν εξαρτάται. Αν είναι δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει την διερευνητική. Νέα Δημοκρατία. Σενάριο. Αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία και αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, δεν έχεις. Πώς να συζητήσεις? Γιατί διερευνητική δεν θα μπείτε στη διαδικασία. Άλλο το να μπει στη διαδικασία. Άλλο. Ναι. Θα μπούμε στη διαδικασία της διερεύνησης, θα μπούμε στη διαδικασία της συζήτησης, που ούτως ή άλλως είναι ένα χρονικό περιθώριο και με την τοποθέτηση πια του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Το να συζητήσουμε. Ναι. Αλλά το πρώτο απ' όλα είναι να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν συζητάμε και δεν μπαίνουμε στη συζήτηση. Γιατί άλλο να κουβεντιάσουμε με τους άλλους με τα άλλα πολιτικά κόμματα. Βήμα-βήμα, αυτό λέτε. Ανάλογα με τις εξελίξεις και με την συγκυρία. Πρώτα απ' όλα είναι να τηθεί. Να βάλουμε ανωτελεία. Να πάμε στον κύριο Λογιάδη. Διακύβευμα. Ένα σχόλιο και από εσάς. Τι διακυβεύεται μέσα από τις εκλογές? Για μας το ΜέΡΑ25, αυτό που διακυβεύεται και προσωπικά για μένα είναι το θέμα των μνημονίων. Είμαστε σε μια φυλακή χρέους, η οποία και αυτή η κατάσταση μας δυσκολεύει περισσότερο, μας κάνει τη ζωή πιο αφόρητη, όπως και στο Αρκαλοχώρι. Και το Αρκαλοχώρι είναι ένα μικρό κομμάτι όλο αυτού του παζλ. Είμαστε μια φυλακή χρέους. Διακυβεύεται λοιπόν το θέμα της ρήξης με τα μνημόνια. Το θέμα του ότι δεν πάει άλλο. Ότι η Ελλάδα καταστρέφεται. Ρήξη με την Ευρώπη δηλαδή και με τους δανειστές. Η Ευρώπη μεταξύ της είναι ήδη σε ρήξη. Κύριε Παναγιώτοπουλε, η Ευρώπη μεταξύ της είναι ήδη σε ρήξη. Τα πάντα είναι σε ρήξη αυτή τη στιγμή. Και το παγκόσμιο διακύβευμα είναι σε ρήξη. Γενικά η ρήξη με την Ευρώπη δεν προκαλεί, δεν ανοίγει κάποιες πληγές του παρελθόντος, δυσάρεστες για όλους μας? Από ό,τι φαίνεται, το 2008, η κρίση του 2008, σήμερα έχει μεγεθεί σε υπέρμετρο βαθμό και στην Ευρώπη ολόκληρη, αλλά και παγκόσμια.
Άρα λοιπόν βλέπουμε τα καταραίει το σύμπαν δίπλα μας γύρω-γύρω. Άρα λοιπόν, τι είναι το διακύβευμα για μας? Κατάργηση χρηματιστηρίου ενέργειας, κατάργηση το θέμα της ακρίβειας, κατάργηση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Τεράστιο θέμα. Κατάργηση της ΑΔΕ. Η ΑΔΕ δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Το Σύνταγμα μας ορίζει 5 ανεξάρτητες αρχές. Το άρθρο 101α ορίζει 5 ανεξάρτητες αρχές. Στο 101α άρθρο του Συντάγματος η ΑΔΕ δεν υπάρχει. Και να σας δείξω και μια εικόνα από τη Βουλή. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης κάποια ώρα από την τηλεόραση θα εξαγγείλει εκλογές. Δεν έχει ξαπατήσει τη Βουλή από τα Τέμπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί, φέρνει προτάσεις διάφορες, αλλά δεν ψηφίζει. Άλλο πάλι πρόβλημα. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ έχει ένα αρχηγό που δεν έχει έρθει στη Βουλή, διότι βέβαια δεν μπορεί να έρθει στη Βουλή, επειδή είναι ευρωβουλευτής ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν έχουμε μια εικόνα των τριών αυτών κομμάτων, των μνημονιακών κομμάτων, που είναι οι ίδιοι, κύριε Παναγιωτόπουλε, και προφανώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι την επόμενη μέρα αυτοί δεν έχουν τίποτα μεταξύ τους διαφορετικό. Γι' αυτό σηκώνουν και τους τόνους, γι' αυτό υπάρχει και η πόλωση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή παντού, για να δείξει ο καθένας ότι έχει τους δικούς του ψηφοφόρους. Αλλά και τα τρία κόμματα είναι τα ίδια. Βλέπω στη Βουλή ως νέος βουλευτής το εξής αστείο θέμα, αθέαμα. Έρχεται ένα νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, το υπερασπίζει τη Νέα Δημοκρατία, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και το κατακεραυνώνει στην Επιτροπή, και μετά έρχεται το ΠΑΣΟΚ και προσπαθεί να τα συγκεράσει και τα δύο. Και έρχεται μετά η Νέα Δημοκρατία και λέει: αυτό το νομοσχέδιο είναι μνημονιακό νομοσχέδιο, το έχουν τσεκάρει οι νομικοί των θεσμών, άρα λοιπόν πρέπει να το ψηφίσουμε. Το τέλος της ημέρας έχει ψηφιστεί και από τους τρεις. Κύριε Νογιάδη. Αυτό βλέπω πρώτη φορά στην Βουλή που είμαι. Πραγματικά, δηλαδή. Να σταθούμε και λίγο σε. Τις συνεργασίες, δηλαδή. Θα πάνε και τρεις μαζί, όπως φαίνεται, για εθνικά θέματα. Αυτό κρατήστε το όμως. Και τρεις μαζί, Νέα Δημοκρατία. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Μα το είχε πει ο κ. Ζαρουδάκη από την αρχή. Το είχαν πει ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ο άγνωστος. Μισό λεπτό. Στο κάδρο σας έχει βάλει και ο κ. Τσακαλέτος και ο κ. Δραγασάκης. Δηλαδή, έφερε εκτό το ενδεχόμενο. Και θέλω να σα ρωτήσω το εξής. Λοιπόν, είχαμε χθες το βράδυ μια τοποθέτηση του εκπροσώπου τύπου του κ. Έντμαν του Μέρα 25. Ο οποίος είπε ότι κάποιες από τις πολιτικές μας ίσως οδηγήσουν σε κλείσιμο τραπεζών. Μία τοποθέτηση η οποία έχει προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις και έχει δημιουργήσει και έναν προβληματισμό. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Κοιτάξτε, εγώ θα κοιτάξω τον οικονομολόγο σας μιλήσω, αλλά και γενικότερα και στην Ελλάδα. Περίμενε ποτέ κανείς ότι θα καταρρεύσει η Credit Suisse σε μία βραδιά? Δεν το περίμενε. Περίμενε ποτέ κανείς ότι οι τράπεζες καταραίουν. Το σύστημα γύρω μας, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η Ευρώπη καταραίει, πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει. Εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα ομφαλοσκοπούμε και πραγματικά ομφαλοσκοπούμε, διότι έχουμε τα προβλήματα του κάθε αρκαλοχωρίου, κάθε Έλληνα που δεν μπορεί να ζήσει μετά από 20 μέρες, όπως είπε και ο φίλος ο Νίκος. Τα προβλήματά μας, τα οποία δεν βλέπουμε απ' έξω γύρω-γύρω τι γίνεται, τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και μας έχουν έρθει πάνω μας. Η Deutsche Bank να καταραίει αυτή τη στιγμή, η Lagarde να βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να λέει ότι αν η Αμερική αθετήσει το χρέος της θα έχουμε φοβερές συνέπειες. Όλα αυτά τα πράγματα μας δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια εντελώς δυστοπική κατάσταση. Και να αποτονίσουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι ο Έλληνας, εσείς και εγώ και όλοι μας, έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες τόσες φορές με τόσα δισεκατομμύρια. Και αυτή τη στιγμή οι τράπεζες βγάζουν τις πρώτες κατοικίες και τις επιχειρήσεις των Ελλήνων στο σφυρί, στα funds για να τα πάρουν στο 3% και στο 5%. Αυτό δεν είναι σύστημα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αυτό κάπως πρέπει να. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Αυτό είναι. Κύριε Γουμενίδη, σε συνέχεια τη τοποθέτηση. Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο. Μα εκεί δεν θα ξεφύγουμε. Του κυρίου Λογιάδη, αναφορικά με τη χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Έντμαν, ξέρετε, υπήρχαν τοποθετήσεις. Η τελευταία του κυρίου. Να είστε καλά. Του κυρίου Τσακαλώτου, ο οποίος μίλησε για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Ακόμα και αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγει πρώτος, βγει δεύτερος. Έβαλε στο κάδρο κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, έβαλε στο κάδρο ακόμα και το ΜΕΡΑ25. Και έρχεται αυτή η δήλωση τώρα από το κόμμα, από τον εκπρόσωπο του κυρίου Βαρουφάκη. Εγώ θέλω. Με συγχωρείτε. Πρέπει να σταθούμε, μπορώ να δεχτώ κάποιες ακρότητες ίσως της προσεγγίσης των κομμάτων παραμονές των εκλογών και στην περίοδο την προεκλογική. Ωστόσο, και νομίζω θα το δούμε με πολύ μεγαλύτερη ψυχραιμία και νυφαλιότητα, θα έρθουμε να δούμε τις διαχωριστικές γραμμές στην επόμενη των εκλογών. Εγώ λοιπόν συζητάω. Θέλουμε ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ή θέλουμε την πλήρη απορρίθμιση και διάλυσή του? Πρακτικά, θέλουμε δημόσιο σύστημα υγείας ή εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας? Εδώ και το ΜΕΡΑ25 και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία όλα τοποθετούνται.
Η Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια κατεύθυνση. Όχι. Η Νέα Δημοκρατία έχει την κατεύθυνση της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών υγείας. Και τα άλλα κόμματα. Τα άλλα κόμματα είναι υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας. Οπότε υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο. Θέλω να σας πω. Άμα πάρουμε λοιπόν αυτές θέλουμε την πλήρη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την πλήρη αποδιρρύθμιση της εργασίας ή την ανάκτηση της εργασίας με, όπως είπα και πριν, ομπρέλα προστασίας ή τις λογικές συμβάσεις. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να ελέγχει την εφαρμογή των νόμων και όχι ο κάθε εργαζόμενος μόνος του απέναντι στην όποια αυθαιρεσία του εργοδότη. Θέλουμε ένα κράτος λάφυρο οικογενειακό ή θέλουμε ένα κράτος δικαίου δίπλα στον πολίτη? Εδώ αυτές είναι οι διαχωριστικές γραμμές και νομίζω ότι δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ αντίθετο στη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα είναι με αυτές τις διαχωριστικές γραμμές όμως. Επομένως, το πρώτο απ' όλα που πρέπει να ξεκαθαριστεί και ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει ξεκαθαρίσει, το ΠΑΣΟΚ κρατάει ίσες αποστάσεις. Και σε ένα βαθμό και η τοποθέτηση του κ. Λογιάδη ότι τα ίδια είναι και τα ίδια είναι και θα συνεργαστούν, δεν βοηθάνε οι ίσες αποστάσεις, γιατί δεν είναι ίσες και δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ένα πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουν είναι ότι σίγουρα δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα πρέπει να το πούνε προεκλογικά για τη μετεκλογική πορεία. Ότι και να γίνει, δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Αν γίνει αυτό, επαναλλάζει ο κ. Μητσοτάκης τον εκλογικό νόμο. Του κόβει τα φτερά σε σχέση με την προοπτική κυβέρνηση. Απελευθερώνει δυνάμεις από τον κόσμο που θέλει να ψηφίσει. Η λογική μας για την απλή αναλογική έχει να κάνει με το ότι πιστεύουμε ότι η ισχυρή κυβέρνηση είναι αυτή που στηρίζεται στην πλειοψηφία της κοινωνίας και όχι σε ένα εκλογικό σύστημα που χαρίζει έδρες χωρίς να έχουν κοινωνικό αντίκρισμα. Πιστεύουμε λοιπόν στην αρχή της απλής αναλογικής, γι' αυτό την ψηφίσαμε εξάλλου. Δυστυχώς δεν ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και δεν πέρασε σαν πάγιο εκλογικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε, δεν υπάρχουν αδιέξοδα, θα τα λύσουμε στην πορεία αυτά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχουν οι δυνατότητες για τις προοδευτικές δυνάμεις. Για προοδευτική συνεργασία. Και, κύριε Λογιάδη, ανοιχτό το παράθυρο από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Προφανώς. Και οι δύο φίλοι, Νίκος και Νίκος. Λοιπόν, επειδή είμαστε και έχουμε δει τόσα στην Ελλάδα. Και επειδή θυμάστε στα χωριά μας ότι οι νεοδημοκράτες με τους Πασόκους δεν μιλάγαν καν στα καφενεία, μια στιγμή είδαμε και Νέα Δημοκρατία με Πασόκ να συγκυβερνούν. Και μια στιγμή είδαμε ΣΥΡΙΖΑ με ανεξάρτητους Έλληνες, δεξιά, ακροδεξιά, όπως θέλετε, να συγκυβερνήσουν. Τα έχουμε δει όλα στην Ελλάδα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Άρα λοιπόν, το θα δούμε και τρεις μαζί, που όταν έχουν ψηφίσει και οι τρεις τα μνημόνια, δεν μας κάνει πλέον καμία εντύπωση. Το ότι ο κύριος Σακαλώτος ή ο κύριος Γρασάκης βγαίνουν και λένε ότι θα κάνουν αυτό, θα κάνουν το άλλο, αυτό είναι ένα τρίκ για να σου πούνε τι θα πας να ψηφίσεις τώρα το Μέρα 25, ψήφισε μας καλύτερα. Άρα αυτό είναι ένα τρίκ, δεν θέλω να το προσπεράσω. Προσέξτε, συνεργασίες, ναι, συμφωνούμε ασφαλώς ότι η απλή αναλογική είναι το σωστότερο σύστημα. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει από την αρχή και πριν τις εκλογές και πριν προκυρηθούν εκλογές και καθόλου αυτό το διάστημα να συζητάμε για σε ποια θέματα μπορούμε να συγκλίνουμε και τι θα κάνουμε την επάβρωση των εκλογών. Το δικό μας σύνταγμα, κύριε Παναγιώτοπουλε, μας δίνει μόνο τρεις μέρες στο κάθε κόμμα που θα λάβει την εντολή να σχηματίσει μια κυβέρνηση. Μα σε τρεις μέρες δεν προλαβαίνεις να δεις ποιο αυτοκίνητο θα πάρεις, ποιο υπουργείο θα πάρεις, ποια καρέκλα θα πάρεις. Γιατί περί αυτού πρόκειται ουσιαστικά. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό είναι πολύ σωστό, πολύ βασικό, αλλά πρέπει να προηγηθεί μια πολύ μεγάλη ζήτηση πριν από τις εκλογές. Και πρέπει να υπάρχει και αξιοπιστία. Μια λέξη αξιοπιστία. Κράτησε μια σημείωση ο κύριος Οικουμενίδης. Σε αυτά τα οποία λέει κανείς αξιοπιστία, διότι σε μια βραδιά μεγαλύτερη αυτονομία. Μεγαλύτερη αξιοπιστία από το 62% σε μια βραδιά. Ένα θα το κάνει, το όχι, ναι. Δεν υπάρχει πλέον αξιοπιστία, κύριε Οικουμενίδη. Συμβολικά είναι η καλή στιγμή. Το Νίκο τον αγαπώ και το εκτιμώ. Το αποδεχτήκατε όμως. Βεβαίω και με γράφω και με την κυβερνητική μην αποδεχτείτε. Προφανώς. Είναι κόκκινο στυλό και μάλιστα είμαστε φίλοι και τα συζητάμε. Λοιπόν, πάμε. Εγώ ήθελα, είπε ο κύριος Λογιάδης, ότι να είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ να συνεργάζεται με τους ΑΝΕΛ. Και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό γιατί έχει σχέση με τις συνεργασίες που προτείνουμε μετεκλογικά. Πέστε μου ένα θέμα στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ υποχώρησε από θέσεις αρχών σαν αποτέλεσμα της πίεσης που είχε ενδεχομένως από τους ΑΝΕΛ για να κρατήσει. Παραπάνω από το 62% όχι, να το κάνετε. Δεν υπάρχει για να κρατήσει. Όχι. Εγώ δεν είμαι βουλευτής. Εσείς είστε βουλευτής. Θεσμοθετήσαμε, ψηφίσαμε μια σειρά θέματα. Πέστε με ένα θέμα στο οποίο υποχώρησε στις θέσεις. 62%. Όχι, αυτό ήταν. Το άλλαξε ένα. Σε μία βραδιά. Σας ρώτησα εσάς.
Εσείς ως κοινοβουλευτική ομάδα είπατε να ψηφίσω όλοι μαζί. Ένας πήγε και το άλλαξε μόνος του. Όχι, δεν έγινε έτσι. Και λέω, τώρα, Μέρκελ και Σόιμπλε και Βάστα Γερούν. Αυτό δεν το είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε Βάστα Γερούν. Ναι, εντάξει. Δεν το είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μας παρακαλώ. Εσείς το κάνετε το όχι. Ναι. Όχι. Ξεφτιλίσατε ένα λαό. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Που έχω ψηφίσει. Κύριε Λογιάδη. Μετέωρο. Κύριε Λογιάδη, για να κρατήσουμε του τύπου ή φίλε Γιώργο. Ναι, φίλε Γιώργο. Δεν άλλαξε το 60% το όχι. Ναι. Δεν άλλαξε ο Τσίπρας το όχι. Ναι, μπορούμε να ανατρέξουμε στις ίδιες τις δηλώσεις του Τσίπρα εκείνης της περίοδου που μίλαγε ότι είναι δημοψήφισμα για το ναι ή όχι, όχι στην παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην συμφωνία που Νίκο, πρόκειται να πιστεύει. Αυτό όμως ιστορικά τώρα, να δούμε για τον κόσμο, ότι αυτό το ξεκίνησε ο Γιώργος Παπανδρέου που είχε πρωτοπεί Πασόκ ως πρωθυπουργός τη λέξη δημοψήφισμα και είχε πέσει πάνω του η Μέρκελ και όλο το κατεστημένο, το κονκλάβιο, συγγνώμη. Απλά εγώ θεωρώ ότι το 2023 τώρα γυρνώντας το χρόνο πίσω πόσα χρόνια δεν βοηθάμε και τους τηλεθεατές. Όχι, πρέπει να ξέρουμε το χρόνο. Ότι εγώ και τρέχουν ζητήματα τα οποία τους απασχολούν περισσότερο. Μπράβο, πολύ σωστά. Να πάμε λίγο στην ουσία. Εγώ θέλω να πω μόνο μια κουβέντα. Ναι. Ότι ακριβώς δεν υποχώρησε σε τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τη συνεργασία του με τους ΑΝΕΛ. Και γιατί δεν υποχώρησε, γιατί ήταν πολύ ισχυρός, ήταν τέτοιος ο συσχετισμός δύναμης που μπορούσε να μην υποχωρήσει. Μόνο ένα θέμα υπήρξε με τη συμφωνία της Μακεδονίας, για τη Βόρεια Μακεδονία, που αν δεν υπήρχαν διάφοροι άλλοι βουλευτές, λοιπόν, εμείς δεν διεξήχαμε. Επειδή έχουμε 5 λεπτά, αναπτυξιακή ατζέντα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, σας καλύπτει η κύριε Γουμενίδη. Έχουν γίνει βήματα τα τελευταία 4 χρόνια προς τη σωστή κατεύθυνση, πέρα από την κριτική που ασκείται. Ουσιαστικά τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό είναι το πρώτο που συζητάμε. Νομίζω ότι για την. Δεν έτρεξε ο σχεδιασμός του αεροδρομίου στο Καστέλι. Τα τελευταία 4 χρόνια δεν έγινε τίποτα όμως για το οδικό δίκτυο της Κρήτης. Άλλο σας ρώτησα τώρα, δεν ναι. Το δίκτυο, για το Καστέλι σας ρώτησα. Ωραία. Προχωράει το έργο ούτως ή άλλως. Προχωράει. Προχωράει το έργο, ωραία. Εντάξει, ναι. Προχωράει το έργο στο Καστέλι. Έχουμε όσον αφορά την αναπτυξιακή ατζέντα για την Κρήτη και το πρώτο θέμα κατά τη γνώμη μου είναι οι υποδομές. Εδώ έχουμε εκτός το αεροδρόμιο το οδικό δίκτυο της Κρήτης. Έχουμε τα θέματα όλα τα ενεργειακά, αν το θέλετε, και τα αφορούν από τη μια μεριά την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, από την άλλη την αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας που είναι προνομιούχος χώρος η Κρήτη, που δεν έχει γίνει, δεν έχουν προχωρήσει αυτά. Έχουμε τα θέματα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, που επίσης είναι πολλά σοβαρά θέματα υποδομών που πρέπει να δούμε. Ή έχουμε αυτό που προσθέθηκε, από το οποίο ξεκινήσαμε την κουβέντα μας σήμερα, το ειδικό σχέδιο που πρέπει να δούμε για την περιοχή την ευρύτερη του Αρκαλοχωρίου, το κέντρο του νομού Ηρακλείου. Έχουμε λοιπόν ένα κομμάτι της υποδομής, έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι τον αγροτοδιατροφικό τομέα και το πώς θα το παντρέψουμε με τον τουρισμό που αναπτύσσεται, και έχουμε βεβαίως αυτό το ίδιο το μοντέλο ανάπτυξης του τουρισμού. Μάλιστα. Που πρέπει να δούμε κατά τη γνώμη μου. Αυτή είναι επιγραμματικά και εντελώς ονομαστικά οι τομείς που πρέπει να δούμε στα επόμενα διάστημα. Κύριε Λογιάδη, για να κλείνουμε κιόλας. Αναπτυξιακή τροχιά, έργα υποδομή, σε ποια κατεύθυνση. Να θυμηθούμε και πάλι, για να το συνδέσουμε με τη ροή της ζήτησης, αυτό που λέγανε τα παιδιά στο Σύνταγμα μετά τα Τέμπη. Ότι οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν την Ελλάδα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ευθύνονται για όλα αυτά. Όλα αυτά δεν γίνηκαν από Παρθένο γέννηση. Συγκεκριμένα για την Κρήτη και το Καστέλι. Πρώτα απ' όλα, ως μέρα 25 είμαστε κατά του Καστελίου. Και εγώ προσωπικά που είμαι ξενοδόχος και παίρνω τα αεροπλάνα από πάνω μου και με οχλούν, είμαι κατά του Καστελίου. Έπρεπε κανονικά το αεροδρόμιο αυτό να γίνει τεράστιο αεροδρόμιο, 126 και όλα αυτά, να γίνει ένας καινούριος λοξός διάδρομος, υπάρχει δυνατότητα. Στο Καστελίου υπάρχει ένα τεράστιο επίσης πρόβλημα, το θέμα των καυσίμων. Πώς θα πηγαίνουμε με τα καύσιμα εκεί πέρα. Οδικά είναι τεράστιο πρόβλημα που δεν έχει λυθεί ακόμη και δεν ξέρει κανείς πώς θα λυθεί, δεν μας δίνει κανείς καμία απάντηση. Οπότε λοιπόν το θέμα του Καστελίου για μας είναι μια περιβαλλοντική καταστροφή. Το σύνολο των ξενοδόχων και των τουριστικών πρακτόρων είναι υπέρ πάντως επένδυση. Δεν το λέω εγώ μέσα από το ρεπορτάζ. Προσέξτε, πάρα πολύ είναι κατά. Αλλά τώρα σου λέει έχει ξεκινήσει τι να κάνουμε. Και προσέξτε. Είναι υπέρ όπως και η τοπική κοινωνία. Σας το λέω εγώ μέσα από το ρεπορτάζ. Εγώ ξέρω και αντίθετα. Και προχωράμε. Όχι, δεν κολλάμε. Κολλάμε στο σημερινό αεροδρόμιο που περιμένουμε κόσμο τουρισμό φέτος. Και στο σημερινό αεροδρόμιο δεν υπάρχει τίποτα. Έχει καταρρεύσει το σημερινό αεροδρόμιο.
Και ευτυχώς που εκεί πέρα όλοι μήπως πρέπει να ανοίξει και. Σωστά, ο κύριος Πλιάκας. Μπράβο, ο κύριος Πλιάκας, ο οποίος αναφορικά με την αξιοποίηση της έκτασης. Το ανατολικό κομμάτι. Συγγνώμη, πρέπει να ξέρουμε ότι. Το ανατολικό κομμάτι θα παραμείνει αεροδρόμιο. Θα παραμείνει για τα drones, για τα ελικόπτερα. Η ΣΕΑΠ θα είναι αερομεταφερόμενη μεραρχία όπως θα είναι. Άρα λοιπόν δεν θα φύγει όλο το αεροδρόμιο. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος σύμφωνα με το ΜΕΡΑ 25. Ο χώρος ποιανού. Του Νίκου Καζαντζάκη. Κανονικά πρέπει να γίνει ένα τεράστιο χώρο πράσινο για την πόλη, ένα πνεύμονα για την πόλη, για την ποιότητα του Ηρακλείου. Δεν έχουμε πάρκα, δεν έχουμε χώρους αναψυχής, δεν έχουμε χώρους να βγούμε έξω. Άρα λοιπόν το Καστέλι. Πέρα από αυτά είναι υποδομές. Τεράστιο θέμα υποδομές, τι να σου λέμε τώρα. Τεράστιο θέμα η ακρίβεια, τεράστιο θέμα η πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, τεράστιο θέμα επίσης διαχρονικά η απαξίωση του πρωτογενή τομέα. Θα το δούμε μπροστά μας, κύριε Παγιωτόπουλε. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, για ποιο λόγο ΜΕΡΑ 25. Διότι είμαστε οι μόνοι οι οποίοι αναδεικνύουμε τα θέματα αυτά κόντρα στους αυτούς τους μνημονιακούς. Μάλιστα. Κύριε Γουμενίδη. Ένα σχόλιο καταρχήν. 10 δευτερολέπτων θα αδικήσω τον κύριο Λογιάδη και κλείνουμε. Δεν έχω ούτε λεπτό μπροστά μου. Δεν βοηθάνε ίσες αποστάσεις, κατά τη γνώμη μου. Μπορώ να τις εξηγήσω και να τις κατανοήσω στην προεκλογική περίοδο. ΣΥΡΙΖΑ για μια προοδευτική κυβέρνηση και προοδευτικές εξελίξεις στον τόπο. Κύριε Γουμενίδη, κύριε Λογιάδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε. Τώρα ξεκινάει η προεκλογική σεζόν. Καλή επιτυχία για όλη την Κρήτη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.